Συνέντευξη με τον Τρίφωνα Σαμαρά. Καλημέρα, παιδιά. Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, συνάντησα τον Τρίφωνα Σαμαρά χθες το μεσημέρι, την ώρα, την στιγμή που εκείνος πήγαινε να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα από το Style Me Up, καθώς το Style Me Up και τα γυρίσματα, μάλλον του Style Me Up, φινίτο. Μάλιστα. Τι εννοώ? Πάμε να δούμε στην αποκλειστική συνέντευξη που μας παραχώρησε και εδώ είμαστε να σχολιάσουμε τι έχει γίνει και τι θα γίνει με την συγκεκριμένη εκπομπή. Σήμερα τελειώσαμε τα γυρίσματα, τελείωσε το Style Me Up, κάναμε και τα 100 επεισόδια, γιατί κάναμε 4 επεισόδια την ημέρα, αλλά αυτό θα παίζεται στις οθόνες, θα το βλέπετε αρκετό καιρό. Ήταν προγραμματισμένο. Ναι, ήταν προγραμματισμένο τα 100 επεισόδια, τελειώσαν τα 100 επεισόδια και έτσι τελείωσε. Ωραία, απλώς λίγο. Δεν ανανεώνεται. Ωραία. Από εκεί και πέρα θα βλέπαμε αν θα συνεχιστεί του χρόνου τώρα. Του χρόνου δεν ξέρουμε ακόμα. Τα 100 επεισόδια είναι μέχρι το Φεβρουάριο. Μέχρι το Φεβρουάριο. Ήταν κάτι το οποίο το γνώριζα. Εγώ το γνώριζα, αυτό είχα υπογράψει και το γνώριζα, ναι. Απλώς με βλέπεις εδώ πέρα, ήρθα να μαζέψω τα πράγματά μου. Ενημέρωση Τρίφωνα από την εταιρεία παραγωγής που εργάζεσαι για το τι θα κάνεις μετά, έχεις? Ναι, έχω. Είναι σε σκαριά κάτι. Ο Νίκος μου έχει πει ότι ότι κάπου θα με βάλει. Πες ότι είσαι διευθυντής προγράμματος. Μάλιστα. Και είναι αυτό το Style Me Up να συνέχισες και με τους 4. Θα βγάζα 2 από το φετινό και θα βάζα 2 από το περσινό. Το κατάλαβες? Quiz! Τι είπε τώρα? Θα, έβγαζε 2 από το φετινό Style Me Up. Είναι μπροστά από τους σταθερούς, που είναι ουσιαστικά. Από τους ανθρώπους που είναι μπροστά. Είναι μπροστά, δεν έφερε... ποτέ, δεν ξέρω καν τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα. Είναι πολύ γυναικεία εκπομπή τώρα για να είναι. Και θα έφερνε 2 από το περσινό Style Me Up, καθώς ο Τρίφωνας είναι πιο ευχαριστημένος από το περσινό. Τώρα, για βάλω το λίγο φουλ για να καταλάβουμε. Πάνω είναι το περσινό και κάτω είναι το φετινό. Η Αλεξάνδρα Κατσαίτη με την Ραμόνα και τον Τρίφωνα που είναι το φετινό. Και πάνε... η Γιάννα παρουσιάστρια. Ναι. Και πέρσι Μπακοδίμου παρουσιάστρια με τον Αλεξάνδρο, την Ιβόνη, τον Τρίφωνα και τον αυτό ο κύριο Μονταμούσια. Ποιο είναι? Βέβαια, Γιώργο, στο σημείο αυτό να πούμε ότι επειδή είναι και διπλωμάτη μεταξύ άλλων. Ο Γιάννη Λάσκο, ο σχεδιαστή, είναι εξαιρετικό. Ο Γιάννη Λάσκο, ναι. Μπορεί, δεν λέω κάτι για τον άνθρωπο, δεν τον γνωρίζω. Μου έκανε και τον εφικό. Εφόσον είναι ειδικό στο γάμο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πού δεν θα καταλήξω, ο Τρίφωνας μπορεί να είναι. Ο Τρίφωνας είναι λίγο διπλωμάτης. Δηλαδή, δεν ήξερε, το υπογράφω, ότι θα έχουμε το τέλος μετά από τα 100 γυρίσματα. Ήλπιζαν ότι θα γίνουν και άλλα γυρίσματα. Πόσα πια, βρε αγάπη μου, 100 επεισόδια για μία χρονιά. Ακούστε λίγο τώρα. Επειδή να λέμε αλήθεια στο πρόσωπο, ρε παιδιά. Γιώργο, δεν αντέχω να λέμε ψέματα άλλο. Μια αλήθεια, παιδιά, θα είσαι ειλικρινά. Εγώ έχω αποφασίσει να κάνω τη δουλειά αυτή όσο μπορώ να λέω τη γνώμη μου και την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Όλα τα παιχνίδια υπογράφεται μια σύμβαση με τα κανάλια για 100 επεισόδια όλα. Ναι. Όταν πάει καλά ένα παιχνίδι και σκίζει, ανανεώνεται για άλλα 100. Όταν δεν πάει καλά, κόβεται στα 100 και ολοκληρώνεται στα 100. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχω κάνει και εγώ. Όταν έκανα, ας πούμε, το επιτυλίγμα. Ναι, αλλά δεν το κόψανε στα 70. Όταν όχι. Θα μπορούσε να έχει κοπεί νωρίτερα. Μα είναι πληρωμένα. Γιατί να τα κόψω, αφού είναι πληρωμένα. Τώρα, είναι έχουν... πληρωμένα τα 100. Δεν έχουν κοπεί κάποια νωρίτερα. Όχι, κάτω από τα 100. Πρέπει να κάνει 0% τώρα. Θέλει να σου θυμίσει. 0%. Πάντω πέρυσι πήγε καλύτερα σε αυτό. Αν δεν μπορεί ο παραγωγό να πει εμένα δεν με νοιάζει, θα τα πει. Μπορεί να είναι ένα τραγικό τελευταία στιγμή. Δεν έχουν κοπεί, έχουν κοπεί. Όχι, δεν θέλω. Αλλά. Πάντως, τελευταία στιγμή, τέλη Δεκέμβρη, η παραγωγή κάλεσε τους εργαζόμενους της παραγωγής αυτής και τους είπε ότι δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις τους. Ήταν τελείως ξαφνικό. Και μερικά συμβόλαια δεν θα έχουμε το συνένα που είχαν από τους ανθρώπους που προφανώς, παιδιά. Άρα αυτό λέμε. Δεν έχει κάνει επιτυχία η εκπομπή, αυτό λέμε τώρα. Ψέματα δηλαδή. Μα το λένε και οι ίδιοι. Πέρσι πήγαινε καλύτερα σε σχέση με φέτος. Έχει οικονομικές. Πέρσι εννοείς το Style Me Up. Ακριβώς. Γιατί η ίδια εκπομπή στην ίδια ζώνη πέρσι, επειδή ήμουνα στη συγκεκριμένη εκπομπή, νομίζω ότι έκανε τα ίδια νούμερα, ίσως και καλύτερα φέτος η Ιλιάνα. Μιλάω για το περσινό Style Me Up σε σχέση με το φετινό. Έλα, προχωράμε τώρα, εντάξει, αρκετά. Πάμε παρακάτω. Ναι, εντάξει, τι να το λύσουμε το πρόβλημα.